Γήπεδο Αρκαδικού, φίλες και φίλοι, σήμερα Τετάρτη, αγώνες κυπέλου, δεύτερη φάση, νοκάουτ παιχνίδια, Κεραυνός Αρκαδικού, Αθλητική Ένωση Κυργίων, 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ το σχετικό ζητώ από τους γηπεδούχους, από τους παίκτες των Κυργίων. Βλέπουμε εδώ και την Αθλητική Ένωση Κυργίων με τον κύριο Χατζηαθανασιάδη στον πάγκο, τιμωρημένος ο Χρήστος Ζεκερίδης, με αρκετές απουσίες η Αθλητική Ένωση Κυργίων με σύνδεση ανάγκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μιχάλης Τσιρομενίδης για τον Κεραυνό Αρκαδικού παρέταξε Πηγυρίδη στο τέρμα, Μωυσιάδη, Βασιλιάδη, Βουβαλή, Γιαγκοζίδη, Βυζιεινό, Πεταλίδη, Βυζιεινό, Μητρούση, Σανίτσα και Μελίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν ως αλλαγή ο Βυζιεινός, ο Βασίλης, ο Μπόζιος, ο Ψυχράμης, ο Βυζιεινός και ο Παυλίδης. Πάμε να δούμε και τους φιλοξενούμενους της Αθλητικής Ένωσης Κυργίων, με τον Καγκελίδη στο τέρμα, Παπαδόπουλο, Καγιόγλου, Τανίδη, Παστιάδη, Στάντσιο, Λαζαρίδη, Καγκελίδη, Αμβροσιάδη, Ζεκερίδη και Κελεσί στο αρχικό σχήμα. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε ο Βουρουγιώτης, ο Λαμπριανίδης, ο Καλανίδης, ο Αναστασιάδης και ο Τσιγάλογλου ως αλλαγές. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. 2-0 για τον Κεραυνό Αρκαδικού, με τα δύο γκολ να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Πρώτη επίθεση με τον Σανίτσα για την ομάδα του Κεραυνού. Από αριστερά θα γίνει προσπάθεια να σου την μπάλα, θα περάσει πάνω από τα δοκάρια στην πρώτη καλή στιγμή του αγώνα για τους γηπεδούχους. Νέα προσπάθεια για τον Κεραυνό που είχε τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα του ματς. Σανίτσας, πολύ καλό σουτ, πολύ δύσκολη επέμβαση από ένα πολύ εμπειρο τερματοφύλακα, τον Αλέξανδρο Καγκελίδη, πέρυσι στην Προσοτσάνη, έκοψε την μπάλα. Επιμένει με τον Μωυσιάδη η ομάδα του Κεραυνού σε μια επίθεση από την αριστερή πλευρά τώρα. Η μπάλα θα γυρίσει προς τον Σίμο Ντομελίδη, πολύ έμπειρος. Σίμος Μελίδης στο σουτ πάνω από τα δοκάρια. Ο Κεραυνός που ξεκίνησε και με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, οι δύο ομάδες έπαιξαν και μαζί στην δεύτερη αγωνιστική, που με ανατροπή ο Κεραυνός πέρασε με διπλό μέσα από την έδρα των Κυργίων. Εδώ νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους από την δεξιά πλευρά με τον Πεταλίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, έχασε την ευκαιρία. Ένα κόρνερ από αριστερά, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, πολύ καλή στιγμή εδώ με τον Μητρούση, η μπάλα πέρασε out, χάθηκε η ευκαιρία. Επιθετικός μονόλογος του Κεραυνού, είπαμε η ομάδα των Κυργίων καμία σχέση με την ομάδα του πρωταθλήματος, παροτάχθηκε με πάρα πολλές βασικές απουσίες στο μάτς με σύνδεση ανάγκης. Μία σέντρα τώρα στο πρώτο δοκάρι με υπερένταση, ο Καγκελίδης πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Πάλι ο Πεταλίδης σε μία ωραία προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά, συγκλίνει, θα παίξει ωραία με το Μελίδη, το σουτ του Μελίδη, τεράστια ευκαιρία πάνω στη γραμμή, θα κόψουν οι αμυντικοί των Κυργίων στην καλύτερη θα έλεγα φάση του πρώτου ημιχρόνου για τους γηπεδούχους. Εδώ Μελίδη στο σουτ πάνω στη γραμμή, η απομάκρυνση της μπάλας, σωτήρια παρέμβαση από τον αμυντικό, νέα προσπάθεια, νέα σέντρα προς το Μητρούση, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια, χάνεται η ευκαιρία. Επιμένει η ομάδα το Αρκαδικού, πολύ ωραίο τακουνάκι από το Μελίδη, από αριστερά θα γίνει το πλασέ, Καγκελίδης και πάλι είναι εκεί με τα πόδια να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Δημήτρης Γκαϊτατζής, όπως είπαμε, ρέφερε της αναμέτρησης με τον Σταύρο Παλβλίδη και τον Κώστα Θεοδωρίδη, οι δύο βοηθοί. Νέα προσπάθεια από αριστερά και πάλι με τον Μελίδη, κινητήριος μοχλός των επιθετικών προσπαθειών των γηπεδούχων. Ωραία σέντρα, δεν έκανε καλό σουτ από κοντά ο αμυντικός μέσος, ο Βυζιεινός, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Επιμένουν και πάλι με τον Ψυχράμη οι γηπεδούχοι ένα σουτ και πάλι ο Καγκελίδης είναι εκεί για να μπλοκάρει την μπάλα. Μία προσπάθεια για τον Κεραυνό στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε περάσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, μια παράλληλη σέντρα, σωστά τοποθετημένος εκεί με το νούμερο 4, ο Τανίδης είναι ο παίκτης ο οποίος θα κόψει την μπάλα σε κόρνερ. Είπαμε, η Αθλητική Ένωση Κυργίων δεν είχε τελική στο πρώτο ημίχρονο, ο Κεραυνός συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει τον γκολ, νέα παράλληλη σέντρα, εδώ η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας, δεν την πρόλαβε ο Μητρούζης. Επιμένει η ομάδα του Κεραυνού από τη δεξιά πλευρά, θα γίνει μια προσπάθεια. Θα γίνει εδώ η σέντρα προς το Μητρούση. Μητρούση παίρνει την κεφαλιά, δεν θα μπορέσει να τη βρει, νομίζω από την πίεση εκεί του Παπαδόπουλου. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται. Δεύτερο δοκάρι πάνω στη γραμμή. Και πάλι οι αμυντικοί του Κυργίου θα κόψουν την μπάλα, αλλά υπάρχει υπόδειξη του ρέφερη για φάουλ. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Επίθεση με τον Βασιλιάδη τώρα από αριστερά για τον Κεραυνό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν φεύγει η μπάλα από την άμυνα. Έρχεται στα πόδια του Πεταλίδη. Πεταλίδης από δεξιά θα κάνει τη σέντρα. Μητρούση στην κεφαλιά. Out. Ούτε τώρα ο Μητρούση
θα μπορέσει να σκοράρει στο 55 αυτή η ευκαιρία. Πάμε στο 60. Επιμένει ο Κεραυνός, περνάει η ώρα και ψάχνει τον γκολ. Εδώ η κάθετη πάσα, το πλασέ του Μελίδη. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας, out. Νομίζω ότι έχει δοθεί offside εδώ. Δεν πρόλαβα να δω το βοηθό. Εδώ στην κάθετη πάσα που έγινε, ναι, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Φάνηκε στο βάθος. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Ως μη γενόμενη φάση. Φάουλ για την ομάδα του Κεραυνού και πάλι ο Καγγελίδης με γροθιές απομακρύνει επαναφορά σου του Μελίδη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Χάνεται η ευκαιρία. Να εδώ μία επίθεση για την ομάδα των Κυριών με ατομική προσπάθεια του Λαζαρίδη. Λαζαρίδης πέρασε, έκανε ένα αδύναμο σουτ. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας, out. Αυτή η προσπάθεια από τον Λαζαρίδη για τους φιλοξενούμενους. Στο μισό γήπεδο από το 60 και μετά συνεχίζει ο Κεραυνός να πιέζει. Νέα προσπάθεια σου του ψυχράμι στα σώματα. Διεκδίκηση της μπάλας, απομακρύνει εκεί ο υψηλόσωμος ο Παστιάδης, ο κεντρικός αμυντικός των Κυργίων. Νέα σέντρα προς την περιοχή. Μητρούσης, αυτό πολύ ωραίο γκολ. Πραγματικά στο 65 θα έλεγα ότι εδώ βρίσκει τη λύση η ομάδα του Κεραυνού. Φυσιολογική εξέλιξη του μάτς. Πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές τελικές. Τελικά ήρθε το γκολ. Εδώ βλέπετε από ένα στημένο το φάουλ. Νομίζω, αν είδα καλά, ο Μωυσιάδης, ο δεξιός μπακ, είναι αυτός που εκτέλεσε το φάουλ. Μωυσιάδης λοιπόν από δεξιά εκτελεί. Ο Μητρούσης σηκώνεται πιο ψηλά από τους αμυντικούς. Πολύ ωραία κεφαλιά. Δεν μπορεί εδώ ο Καγγελίδης να κάνει κάτι. Μπάλα βρίσκει και το δοκάρι. Καταλήγει στα δίχτυα του. 1-0 για τον Κεραυνό με σκόρερ τον σέντερ φορ του, τον Μητρούση. Εδώ και πάλι πολύ ωραία η κεφαλιά. Γύρισε ωραία το σώμα του. Ο Μητρούσης σκόραρε για το 1-0. Πιο εύκολα τα πράγματα μετά για την ομάδα του Αρκαδικού. Εδώ Μελίδης σε θέση offside δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ. 3 λεπτά μετά το γκολ του Μητρούση. Εδώ σε αυτή την κάθετη πάσα που έγινε, σηκωμένη σημαία του βοηθού στο βάθος για offside του Μητρούση. Δεν θα μετρήσει το γκολ. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Βασίλη τον Βυζινό να κάνει μια ατομική προσπάθεια. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει. Δεν μπορεί ο Καγγελίδης να αντιδράσει. Ωραίο γκολ από την αλλαγή του Μιχάλη Τσιρομενίδη, τον Βασίλη Βυζινό, ο οποίος εδώ τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι στο 74 κάνοντας το 2-0. Ωραίο το σουτ, ατομική προσπάθεια. Βλέπετε μπαίνει στην περιοχή, το ζυγίζει. Ωραίο συρτό σουτ. Ο Καγγελίδης δεν μπορεί να αντιδράσει. Η μπάλα στα δίχτυα του. 2-0 για τον Κεραυνό με σκόρερ τον Βασίλη Βυζινό. 2 γκολ λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα με τον Μητρούση και ένα με τον Βυζινό για το 2-0. Και πάλι εδώ Βασίλης Βυζινός, ωραία προσπάθεια. Μπαίνει στην περιοχή, δεν πέφτει αμυντικός πάνω του. Ωραία γυρίζει, κάνει μια περιστροφή, σουτάρει. Ο Καγγελίδης δεν μπορεί να βρει την μπάλα. 2-0 για την ομάδα του Κεραυνού Αρκαδικού. Και πάλι ο Βυζινός σε μια προσπάθεια. Η πάσα για τον Μελίδη. Μελίδης θα κάνει ένα σουτ, δύσκολη επέμβαση από τον Καγγελίδη που έβγαλε αρκετά. Ο Μητρούσης ήταν με τον Περιβραχιόνιο και όχι ο Μελίδης, διορθώνω. Επέμβαση από τον goalkeeper και πάλι ο Μητρούσης εδώ πολύ ωραία. Θα γίνει ο συνδυασμός, η πάσα μέσα στην περιοχή, το πλασέ. Χάνεται η ευκαιρία, την τελική πάσα την έκανε ο Γιώργος Οβυζίνος. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Επιμένει η ομάδα του Κεραυνού, τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς στο 2-0. Είμαστε ένα γέμισμα εκτός εστίας του Καγγελίδη, η μπάλα πέρασε out από αυτό το έξυπνο πλασέ. Ένα corner από δεξιά για τους γηπεδούχους εκτελείται. Δεν φεύγει η μπάλα από την άμυνα, δεν κάνει καλό τελείωμα ο ψυχράμης. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια και λήξει αγώνα από τον γύρο Γκαϊτατζή. Τελικό αποτέλεσμα Κεραυνός Αρκαδικού, Αθλητική Ένωση Κυργίων 2-0. Ωραία. Σήμερα ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα μας. Το θεσμό του κυπέλου, ο σκοπός ήταν αυτός. Θα βάζουμε νέα παιδιά να παίρνουν παραστάσεις. Όπως γνωρίζεις, η ομάδα μετά από 3 χρόνια ξαναδημιουργήθηκε. Το καλό με εμάς είναι ότι έχουμε μαζέψει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Που στην αρχή, όταν μου ήταν να κάνω αυτό το εγχείρημα, ήταν πολύ δύσκολο, πίστευα. Αλλά με μεγάλη προσπάθεια ανεβάσαμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα ρόστερ που απαρτίζεται γύρω στα 28 με 29 άτομα. Περισσότεροι είναι νέα παιδιά. Και έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία είναι έμπειρα. Τώρα, όσο για το παιχνίδι. Είπαμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα παιδιά να πάρουν παραστάσεις. Είναι κάποια παιδιά τα οποία παίζουν πρώτη φορά μπάλα. Κάνουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Παρόλο που είναι 15 και 16 χρονών, αφού δεν υπήρχε ομάδα, δεν είχαν και αγωνιστικές δραστηριότητες. Έχουμε μείνει αρκετά ικανοποιημένους. Εντάξει, παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Αρκαδικός. Παίξαμε, παλέψαμε όσο είχαμε τις δυνάμεις μας, γιατί εντάξει, είμαστε και ακόμα νωρίς για να βγάζουμε κάποια πράγματα στη φυσική κατάσταση. Τα δουλεύουμε στο γήπεδο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος και από την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Στο αγωνιστικό κομμάτι νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από την ομάδα των Κυριών καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, το 90 λεπτό. Είχαμε τις φάσεις μας, είχαμε τις στιγμές μας. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο σύμφωνα με την εικόνα των δύο ομάδων. Τώρα θα συμφωνήσω με τον Χρήστο. Τα παιχνίδια του κυπέλλου για τις ομάδες Β' κατηγορίας
φυσικά και για μας, είναι περισσότερο για να βρουν κάποια παιδιά περισσότερο χρόνο συμμετοχής και αγωνιστικό ρυθμό. Προσπαθήσαμε και εμείς, δεν ξεκινήσαμε. Μάλλον το 0-0 του πρώτου μηχρόνου δεν μας έδωσε την δυνατότητα να δώσουμε περισσότερο ακόμα χρόνο στα παιδιά. Ωστόσο, μετά που πετύχαμε το πρώτο γκολ, μπήκανε κάποια παιδιά που χρειάζονται χρόνο για να βρουν το ρυθμό τους, χάσανε προπονήσεις και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να πω τον Χρήστο καλή συνέχεια για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, χωρίς τραυματισμούς, το σημαντικότερο από όλο και για όλες τις ομάδες και για εμάς φυσικά. Όχι, δεν υπήρχε καμιά ενόχληση. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, τα κέρια ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένα στο δικό τους μισό. Τους βρίσκαμε συνέχεια μπροστά τους, 7-8 ποδοσφαιριστές κλείσαν τους χώρους και αντιμετωπίσαμε θέματα στην ανάπτυξή μας και πώς θα φτάσουμε στην αντίπαλη εστία. Δεν υπήρχε θέμα τραυματισμού. Θεώρησα ότι εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να δώσουμε κάτι στην ομάδα, μια όθηση. Ο Γιώργος δεν ήταν σε καλή μέρα και γι' αυτό προχώρησα σε αυτή την αλλαγή.